Έτοιμοι πλέον να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου είναι οι αματικοί πόροι με το έργο Alternative Tourism, Alt Tour, που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας να προσφέρει σημαντικά εργαλεία στην προβολή και στρατηγική μάρκετινγκ που μπορούν να αξιοποιήσουν οι Δήμοι και οι εμπλεκόμενοι φορείς για την ανάδειξη των Ιαματικών Πηγών. Με τα έργα σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των Ιαματικών Πηγών σε Κόνιτσα, Άρτα και Πρέβεζα να προχωρούν, το συγκεκριμένο έργο έρχεται να ενισχύσει την προβολή των συγκριτικών αυτών πλέον εκτιμάτων, αλλά και να τους δώσει μια ξεχωριστή ταυτότητα σε κάθε περιοχή. Για παράδειγμα, για τις πηγές Αμαράντου, ο τίτλος που δόθηκε είναι «Ανάσα υγείας και ευεξίας», ενώ για τις πηγές Πρέβεζας «Στα βήματα της ιστορίας». Αυτό προέκυψε από τη μελέτη τεκμηρίωσης που προηγήθηκε με στόχο να αναζητηθούν και να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, αφού το συγκεκριμένο έργο αφορά την προβολή και τουριστική αξιοποίηση των Ιαματικών πόρων των Δήμων Κόνιτσας, Άργους Ορεστικού, Άρτας, Αμιντέου, Γρεβενών, Ζακύνθου και Πρεβέζης. Σε σχετική ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος στα Γιάννενα, τονίστηκε πως το έργο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, αποσκοπεί στην ενίσχυση του ιαματικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή. Στην έναρξη της εκδήλωσης, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, Μάρκος Δανάς, αναφέρθηκε στη στρατηγική που ακολουθεί ο Σύνδεσμος ως προς την περαιτέρω ανάδειξη των Ιαματικών Πηγών της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στο πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών και ειδικών συνεργατών της τοπικής αυτοδιοίκησης που αποτελεί τμήμα του έργου. Έτρεξε πρώτα ένα έντερεκ Ελλάδα-Ιταλία, βάσει του οποίου φτιάχνονται πλέον. Κατασκευάζονται, έχουμε εργολάβους μέσα στις πηγές της Πρέβεζας, τον Αμάραντο και τα καβάσια λιπεξαριά της Κόνιτσας και το χωριό Χανόπουλο της Άρτας. Έπρεπε όμως στη Δυτική Ελλάδα να δώσουμε λίγο έτσι, να το ανοίξουμε περισσότερο, οπότε από το ίντερ που τρέχουμε τώρα, το Altour, αφορά τρία master plan για το ξινό νερό στο Αμίντεο, για την Αμουδάρα, στο Άργος Οριστικό και για τη Ζάκυνθο και οι υπόλοιπες πηγές της Ηπείρου και των Γρεβενών θα κερδίσουν από τα τουριστικά πακέτα τα οποία έφτιαξε πολύ ωραία, όπως τα είδα, η Butterfly, ο ανάδοχος. Και το τελευταίο κομμάτι του Altour είναι το training, δηλαδή είναι η επιμόρφωση αιρετών και ειδικών συνεργατών των δημάρχων πάνω σε αυτό που λέγεται ιαματικά, γιατί έχει σημασία να αναπτύξουμε και την τεχνογνωσία μας, γιατί χωρίς καλό management, αν φτιάξουμε τις υποδομές μας, δεν τα καταφέραμε όλα. Το στόχος μας είναι να έχουμε και καλές υποδομές και καλό management. Και το management έρχεται όταν πολλοί κόσμος ξέρει τι είναι αυτό με το οποίο ασχολούμαστε για τα ιαματικά. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, μετά από όλα αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια εδώ στην Ήπειρο και γενικά στη Δυτική Ελλάδα, ομολογούμε ότι σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, εδώ ο ιαματικός τουρισμός περπατάει καλά και σε ένα-δύο χρόνια φαντάζομαι ότι θα έχουμε ολοκληρωμένα τουριστικά πακέτα και θα μπορούμε επάξια να λέμε ότι ο τουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός της Ηπείρου θα πάρει και ένα ακόμα credit, θα πάρει και τη βοήθεια του ιαματικού τουρισμού, γιατί πρόκειται για θαυμάσιες περιοχές, οι οποίες έχουν πάρα πολλά να δώσουν στον τουρισμό που λέγεται τουρισμός 12 μήνες το χρόνο, 365 μέρες. Αυτού του είδους τον τουρισμό τον χρειάζεται η χώρα, χρειάζεται το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας αυτό το πρόσθετο, αυτά τα που έχουν να δώσουν αυτές οι περιοχές. Ο ήλιος και η θάλασσα είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, πάρα πολύ ωραία. Έφερε πλούτο, θα συνεχίσει να φέρνει πλούτο, αλλά οφείλουμε να το εμπλουτίσουμε. Και όλες αυτές οι ενέργειες γίνονται μέσα με αυτό λοιπόν το στόχο. Και βλέπουμε ότι και εδώ η αυτοδιοίκηση είναι αυτή που πρωτοστατεί, είναι αυτή που τρέχει τα προγράμματα, είναι αυτή που αναγκάζεται να χτυπηθεί με τη γραφειοκρατία για να μπορούμε να έχουμε τουριστικό προϊόν. Όπως τόνισε ο επικοινωνιολόγος Χριστόφορος Εδιάρογλου, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας αναδείχθηκε ως μεγάλο πλεονέκτημα για την περιοχή και την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στο πλαίσιο της μελέτης τεκμηρίωσης, ενώ δημιουργήθηκε η βάση για την ιδιαίτερη ταυτότητα σε κάθε ιαματική πηγή και στην γύρω από αυτή περιοχή. Για να πετύχουμε όμως αυτούς τους στόχους, προχωρήσαμε σε μία μελέτη με τη συμμετοχή δύο καθηγητριών πανεπιστημίου, έτσι ώστε να έχει ένα επιστημονικό υπόβαθρο η επικοινωνία, να μιλάμε δηλαδή
επικοινωνιακές φανφάρες, αλλά να πατήσουμε σε μια στέρεη βάση. Πολύ συνοπτικά λοιπόν θέλω να πω ότι μελετήθηκε πώς μπορεί να βοηθήσει ο τουρισμός υγείας και ευεξίας τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, και εκεί αναδείχθηκε ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την περιοχή. Έτσι, αναλύθηκε η υπάρχουση εικόνα των περιοχών, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας. Έτσι, δημιουργήθηκε η βάση για την ταυτότητα αυτών των προορισμών, δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί μια ιδιαίτερη ταυτότητα σε κάθε ιαματική πηγή, αλλά και γύρω από αυτήν σε όλη την περιοχή. Διαμορφώθηκαν τουριστικά πακέτα τα οποία θα προταθούν στους επαγγελματίες αλλά και στους επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, ελάτε και ζήστε αυτή την εμπειρία στην περιοχή. Έτσι. Και για κάθε μία από την πηγή έγινε μια ιδιαίτερη μελέτη προς τα πού να πάει την επικοινωνιακή, τη στρατηγική η ίδια η πηγή, γιατί και οι άνθρωποι σε κάθε περιοχή πρέπει να κάνουν τη δική τους προσπάθεια. Δηλαδή βλέπετε τους τίτλους «Αμάραντος, ανάσα υγείας και ευεξίας». Όλα αυτά είναι τεκμηριωμένα, αμύνταιο, water, wine, wellness, τα 3W, έτσι, αμουδάρα, thermal nature, πρέβεζα στα βήματα της ιστορίας. Κάνουμε δηλαδή μια προσπάθεια και αναλύουμε την κάθε περιοχή ιδιαίτερα να αναδείξουμε τα ειδικά χωριστά πλεονεκτήματα που τη δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα, την κάθε μία και όλες μαζί, έτσι ώστε από εδώ και μετά το έργο το δικό μας που θα ολοκληρωθεί το αργότερο τέλη Αυγούστου και που θα το συνοπτικά θα το παρουσιάσουμε μετά, να βοηθήσει την κάθε περιοχή. Όλοι μαζί, και εμείς είμαστε η ομπρέλα αυτής της προσπάθειας, αλλά από εκεί και μετά και ο καθένας. Είναι δηλαδή, θεωρούμε αυτό το πρόγραμμα μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδείξουμε οι αματικές πηγές Ήπειρο-Δυτική Μακεδονία, Ιόνια, νησιά, και να είναι ένα ακόμα πλεονέκτημα στην προσπάθεια ανάδειξης του τουρισμού που βλέπετε ειδικά φέτος, έχοντας ξεπεράσει και τους στόχους του 19 και του 20 και του 21, είναι η ελπίδα για την ανάκαμψη μετά από μια τρομερή οικονομική κρίση και αυτά που ζούμε και τους τελευταίους μήνες με τα καύσιμα κτλ. Στη συνέχεια, στελέχη της ομάδας υλοποίησης των δράσεων δημοσιότητας του έργου, ανάμεσά τους η επικοινωνιολόγος Ρόζα Εδιάρογλου και η πολιτισμολόγος Δήμη Τζιβοπούλου παρουσίασαν τους επικοινωνιακούς στόχους και τα μέσα δημοσιότητας του έργου. Μεταξύ των στόχων είναι και η διόρθωση της εκτίμησης ετών πως οι ιαματικές πηγές αφορούν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Σκοπός μας, όπως και του έργου βέβαια, είναι να ενσωματώσουμε τους ιαματικούς πόρους στο σύνολο των υπόλοιπων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής. Διότι ο θερμαλισμός από μόνος του δεν αρκεί για να φέρει τον κόσμο που θα θέλαμε στην κάθε περιοχή, συν το ότι έχει συνδεθεί και με άλλες ηλικίες μεγαλύτερες, κάτι που θέλουμε να το διορθώσουμε με τα κείμενά μας, με τον τουριστικό οδηγό και τα ψηφιακά φυλάδια που θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Σκοπός λοιπόν για τον κάθε τουριστικό πόρο ήταν να αναδείξουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε περιοχής, τι προσφέρει κάθε περιοχή σε πολλά επίπεδα, πώς αυτά τα επίπεδα μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους και πώς μέσα στο σύνολο αυτών των πόρων μπορούμε να ενσωματώσουμε και τους ιαματικούς πόρους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο πλήρες πακέτο που θα λειτουργήσει περισσότερο ελκυστικά για τον ενδεχόμενο επισκέπτη. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη του έργου, αλλά και την κρισιμότητά του ως προς την ανάδειξη των ιαματικών πηγών και τη συμβολή του στην βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, τόνισε ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος, που παραβρέθηκε στην εκδήλωση. Είμαι τυχερός γιατί είχαμε ένα γραμματέα στις αιματικές πηγές, τον κύριο Δανά, το φίλο μου τον Μάρκο το Δανά, που μας έδωσε να καταλάβουμε με τις πρώτες του λέξεις τι σημαίνει αιματική πηγή Πρέβεζας. Και έρχεστε κι εσείς τώρα να νιώσω ακόμα πιο τυχερός για να δω πώς θα αξιοποιήσω όλο αυτό που έχουμε στην Πρέβεζα. Αυτό το μνημείο και πολύ καλός ο τίτλος στα βήματα της ιστορίας, γιατί πρόκειται για ένα μνημείο η αματική πηγή της Πρέβεζας με όλες αυτές τις σύγχρονες επεκτάσεις που θα έρθουν. Και το δεύτερο που κρατάω είναι ότι η αματική πηγή πριν ήταν μόνο για ηλικιωμένους και για λίγο χρονικό διάστημα, που για το λόγο αυτό, επειδή ήταν ηλικιωμένους και την έκλεισα,
γιατί έπρεπε να τη φτιάξω. Τώρα όμως άλλαξε και αυτό και εσείς έρχεστε, η εταιρεία σας έρχεται να μας δώσει αυτό, ότι πλέον δεν είναι μόνο για ηλικιωμένους, είναι για όλες τις ηλικίες, είναι για 365 μέρες το χρόνο και ειδικά όταν έχεις ένα αεροδρόμιο στα 3 χιλιόμετρα, όπου το αεροδρόμιο του ακτίου της Πρέβεζας έχει τακτικές πτήσεις από όλη την Ευρώπη, πώς να μην εκμεταλλευτούμε την ιαματική πηγή. Πιστεύω ότι την επόμενη χρονιά θα έχει ολοκληρωθεί. Θα εμπλουτίσετε το βίντεό σας με περισσότερες φωτογραφίες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαι σήμερα εδώ και με κάνατε να τρέξω ακόμα περισσότερο για να καταλάβουν οι δημότες μου πρώτα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, ότι ο ιαματικός τουρισμός είναι πλέον ένας βιώσιμος τουρισμός.